Από τη χθεσινή λοιπόν κατάληψη της ΛΑΕ στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα, σήμερα ήρθαν εδώ περίπου 80 μέλη της Λαϊκής Ενότητας, εδώ έξω από το Χίλτον, όπου διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών. Και ήρθαν για να διαμαρτυρηθούν με αυτόν τον τρόπο για την έλευση του κουαρτέτου στην Αθήνα. Επικεφαλής ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και ο Δημήτρης Στρατούλης, αλλά και η Ραχίλ Μακρύ, η οποία παραμένει στο Χίλτον, παραμένει γιατί όταν τη ρωτήσαμε μας είπαν θέλει να βγουν τα μέλη του κουαρτέτου και ο κύριος Τσακαλώτος, ο οποίος κατά πληροφορίες είναι μέσα και διαπραγματεύεται μαζί τους, για να τους χαιρετήσει, έτσι μας είπε. Μάλιστα. Σε κοντινή απόσταση βλέπετε να βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, ενώ τα μέλη της ΛΑΕ που διαμαρτυρήθηκαν πριν από περίπου μία ώρα, διαμαρτυρήθηκαν φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πανό που έγραφαν επίσης συνθήματα όπως «Μια νύχτα μαγική σαν την Αργεντινή, θα δούμε στο ελικόπτερο Αλέξη ποιος θα μπει» και «Κουαρτέτο Go Home» και άλλα. Βλέπουμε και την κυρία Μακρύτα, πλάνα εδώ είναι πριν από μια ώρα που έγινε αυτό το happening. Εδώ η κυρία Μακρύ, η οποία, η κυρία Ραχίλ Μακρύ, έχει μείνει εκεί στο Χίλτον και περιμένει να βγει το κουαρτέτο.